καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και οι πληροφορίες είναι σοκαριστικές. Αν μάλιστα με βάση αυτά που φαίνεται να υπάρχουν σαν πληροφορίες, λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ένας άνθρωπος που αγνοούνταν επί μία εβδομάδα, που με βάση και επίσημες ανακοινώσεις είχε περάσει από 4 αστυνομικά τμήματα για να βρεθεί τελικά νεκρός μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει οπωσδήποτε πολύ άμεσα να διερευνηθούν οι πραγματικές αιτίες του θανάτου και να αποδοθούν οι ευθύνες. Αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη και έχω μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχει πικρή πείρα και για περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, έντονης καταστολής σε βάρος ανθρώπων, πολύ περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με ευάλωτους ανθρώπους, μετανάστες, πρόσφυγες, που δυστυχώς πολλές φορές περνάνε κάτω από τα σύρματα. Γιατί να θυμίσω εδώ ότι 1,5 και πλέον χρόνο μετά για το εγκληματικό ναυάγιο της Πύλου ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις, ακόμα δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Και φυσικά στη συζήτηση δεν μπορεί να μπαίνει καν σαν παράμετρος αν είχε ή δεν είχε άδεια διαμονής ο άνθρωπος αυτός. Γιατί αν οι καταγγελίες ευσταθούν, τότε δεν μπορεί να μας απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα, μια ανθρώπινη ζωή να χάνεται, να δολοφονείται ουσιαστικά με βάση τις καταγγελίες μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Πολύ εύκολο να πάμε σε μια συζήτηση για ανθρώπινα λάθη και για ανθρώπινες συμπεριφορές και να μην δούμε την ουσία μιας πολιτικής που θέλει, για παράδειγμα, πάνουπλες αστυνομικές δυνάμεις, ΜΑΤ και κλούβες να είναι έξω από τους πληστηριασμούς εργατικών λαϊκών οικογενειών, να είναι στις απεργίες για να προστατεύουν τα συμφέροντα της εκάστοτε εργοδοσίας ενάντια στους εργαζόμενους, να είναι στις διαδηλώσεις σκορπώντας χημικά, δρακρυγόνα κτλ. Απέναντι σε αγωνιστές διαδηλωτές. Και αυτή είναι μια πολιτική καταστολής που ακολουθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Αν συνεχίσει αυτή η συζήτηση, να δούμε πολλές διαφωνίες. Ναι, ναι, κυρία Γεράκη, θα δούμε, παρακαλώ, μια βασική συμφωνία, ναι, όλων των υπολείπων που κάθονται σε αυτό το τραπέζι. Τη συμφωνία τους στην πρόσδεση της χώρας στο ΝΑΤΟ, στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, διαχρονικά και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αναδεικνύουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τις οποίες καλλιεργεί μια επικίνδυνη επανάπαυση κατά τη γνώμη μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις εξελίξεις. Πάντως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι στοιχείο των συνολικότερων εξελίξεων στην περιοχή, με τους δύο πολέμους στη γειτονιά μας, στο βορρά και στο νότο της Ευρώπης, στον Νατορωσικό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας, στην ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ να φεύγει και να βομβαρδίζει από τη Γάζα μέχρι τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τα υψήπεδα του Γκολάν, το Ιράν, και παρόλα αυτά ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγες μέρες για το κύρος το που μιλάμε να συνεχίζει να δίνει διαπιστευτήρια για το φίλο σύμμαχο Ισραήλ, ένα κράτος που έχει δολοφονήσει πάνω από 41.000 ανθρώπους μόνο το τελευταίο διάστημα στην Παλαιστίνη. Σε αυτές λοιπόν τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που όλα δείχνουν πιο ορατό από ποτέ τον κίνδυνο ακόμα και μιας γενικευμένης σύραξης, συμπεριαλιστικής σύγκρουσης, μετατροπής της οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική οικονομία και υπέρογκων νατοϊκών εξοπλισμών και στη χώρα μας που τις πληρώνει ο λαός μας, που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας, γιατί οι νατοϊκοί εξοπλισμοί είναι η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για την οποία πληρώνουμε 500.000 κάθε μέρα, είναι το πολεμικό υλικό που στέλνουμε στην Ουκρανία, είναι τα Patriot που στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία κτλ. Αντίθετα, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η κυριαρχία της χώρας υπονομεύονται από τη συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Τα σχέδια για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο προχωρούν και είναι εδώ. Και μάλιστα και οι πρόσφατες εξελίξεις με το περιβόητο καλώδιο που θα περάσει τη διασύνδεση του τρίπτυχου Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα. Συνήπα είχε φτιάξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν περήφανη για αυτή τη συμφωνία. Δείχνουν ότι με αυτά τα υλικά, ακριβώς προετοιμάζονται τα σχέδια συνεκμετάλλευσης, συνδιαχείρισης του Αιγαίου και δυστυχώς αρνητικών εξελίξεων στο Κυπριακό, όπως όλα δείχνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, με διχοτόμηση του νησιού.
Αυτά είναι μπροστά μας. Και γι' αυτά δεν πρέπει να υπάρχει καμία επανάπαυση. Αντίθετα, ο λαός μας πρέπει να δυναμώσει την πάλη του. Να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στον πόλεμο και κυρίως ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το Σάββατο, 6 ώρα, στη μεγάλη κινητοποίηση του Αγίου Θεοδόρου, που καλούν σωματεία φορείς, ενάντια ακριβώς στο να έρχονται εδώ τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα και να εφοδιάζονται για να πηγαίνουν να ενισχύουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Αυτή είναι η απάντηση. Ο λαός μας θα τη δώσει και οι λαοί της περιοχής.